Λοιπόν, τελευταίο περίπου 20 λεπτό εκπομπή αυτή, είμαστε σε ένα σημείο που προσπαθούμε να εξελίξουμε την έρευνα γύρω από την θρυλυγή Ατλαντίδα. Σε όλο αυτό το κομμάτι της Ατλαντίδας και οποιοδήποτε μύθου έρχεται να βοηθήσει η επιστήμη της γεωμυθολογίας. Μια επιστήμη η οποία μεταξύ άλλων αποδεικνύει ότι ο μύθος κάθε άλλο παρά ένα ψεύτικο, ένα πλασματικό φαινόμενο μπορεί να είναι. Και αυτό γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν μέσα από τους μύθους την ύπαρξη συγκεκριμένων περιοχών στο σήμερα. Πάμε να δούμε τι λέει ο κ. Μαριολάκος γι' αυτό. Σιγά σιγά έρχονται στην επιφάνεια ορισμένες διηγήσεις τις οποίες είχαμε απορρίψει ή δεν είχαμε δώσει σημασία παλαιότερα. Μάλιστα. Και τώρα σιγά σιγά βγαίνουν και βλέπουμε ότι δεν είναι καθόλου μύθος. Είναι πραγματικά. Για παράδειγμα. Οι Εχινάδες νήσοι. Μιλάμε για Εχινάδες νήσους. Έτσι δεν είναι. Αν πάρει κανένας και διαβάσει τα λεγόμενα από τους αρχαίους συγγραφείς, τότε λέει είναι παραμύθι. Αν όμως δει τη φυσικογεωλογική εξέλιξη που έχει το δέλτα του Αχελλώου, τότε βλέπει ότι ταυτίζεται η περιγραφή με τη φυσικογεωλογική εξέλιξη των Εχινάδων. Οι Εχινάδες πολύ παλιά ήταν ορισμένοι λόφοι σε μία ξηρά, μεγάλο τμήμα της οποίας ήταν το παλαιό δέλτα του Αχελλώου, αυτό που είχε διαμορφωθεί μέχρι το 18.000 χρόνια πριν από σήμερα. Όταν ανέβαινε όμως η στάθμη της θάλασσας, τι έγινε, σιγά σιγά κατάκλυζε το δέλτα. Τι μένανε στην επιφάνεια πάνω από την τότε στάθμη μέχρι τη σημερινή στάθμη? Οι κορυφές των λόφων. Όταν λοιπόν λέει ότι εκνευρίστηκε ο Δίας και έσυρε ο Ποσειδώνας και έσυρε τα νερά, τότε αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον έσυρε τις Εχινάδες, πήγε στη θάλασσα. Δεν πήγαν στη θάλασσα οι Εχινάδες, απλώς η θάλασσα ανέβηκε με αποτέλεσμα να μετατραπούν σε νησιά. Προσέξτε όμως, αυτή η φυσικογεωλογική διεργασία πρέπει να έχει ξεκινήσει πριν από 15.000 χρόνια ουσιαστικά. Δηλαδή έχουμε εμείς στην ελληνική μυθολογία μία αναμφισβήτητη φυσικογεωλογική μεταβολή που έχει εξελιχθεί πριν 15.000 χρόνια. Έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να υπάρχουν στα κείμενα της μυθολογίας μας φυσικογεωλογικές διεργασίες που εξελίχθησαν πριν από 15.000 χρόνια. Και έρχομαι τώρα να πω πού τα έμαθαν αυτοί που τα έγραψαν. Από κύμα φαντασίας όμως δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι. Είναι τόσο λεπτομερής η περιγραφή που δεν αφήνει καμία, μα απολύτως καμία αμφιβολία ότι έτσι έχουν εξελιχθεί. Η ανακάλυψη της Ατλαντίδας πιστεύετε ότι θα ανατρέψει το ρούν της ιστορίας έτσι όπως είναι διαμορφωμένο? Ο Πλούταρχος λέει ότι την εποχή του Κρόνου είχαν πάει σε ένα από τα τρία νησιά που βρίσκονται δυτικά από την Ογυγία, δηλαδή την Ισλανδία, και μας λέει ακριβώς που βρίσκονται αυτά τα νησιά και ότι απέναντι από αυτά τα νησιά υπάρχει μια μεγάλη Ήπειρος και σε ένα μεγάλο κόλπο που ήταν περίπου ίδιος όπως με τη Μεώτιδα λίμνη, δηλαδή την Αζωφική θάλασσα στο ίδιο ύψος,
στα παράλια ζούσαν Έλληνες. Αν τα πάρουμε όλα αυτά υπόψη, και ότι ο Ηρακλής τους επισκέφθηκε εκεί με τους ανθρώπους του, και ότι οι άνθρωποι αυτοί του Ηρακλή πέρασαν απέναντι για να αντικαταστήσουν τους παλιούς που είχαν πάει και είχαν αρχίσει να ξεχνάν την ελληνική γλώσσα, τότε μιλάμε ότι οπωσδήποτε αυτά όλα πρέπει να έχουν συμβεί τουλάχιστον 2.500 χρόνια προ Χριστού. 2.500 χρόνια προ Χριστού. Και αν λάβουμε υπόψη ότι οι υπερβόροι είχαν επαφές με τη Δήλο γύρω στο 16ο αιώνα, αποδεδειγμένα αυτά, προ Χριστού πάντα, 16ο αιώνα, αποδεδειγμένα, γιατί, διότι στη Δήλο υπάρχουν οι τάφοι των υπερβορείων Παρθένων και τις έχουν βρει και τις έχουν χρονολογήσει 1550 περίπου προ Χριστού. Όλα αυτά, αν τα βάνει κανένας και τα γεωγραφικά και χρονολογικά, βλέπει ότι οι επαφές αυτές με τη Μεγάλη Ήπειρο πρέπει να είχαν ξεκινήσει γύρω οπωσδήποτε πριν από 2.000 χρόνια. Υπόψη ο Γίγης, ο Γιγία είναι η Αττική και η Βιωτία, ο δε ο Γίγης είναι ο πρώτος βασιλιάς της Αττικοβιατίας, της Αθήνας. Mm-hmm. Θα μου πει τώρα, υπήρχε αυτή η επικοινωνία? Βεβαίως πρέπει να υπήρχε. Και μάλιστα δεν μπορούσαν να έρθουν από εκεί προς τα δω, από τον ίδιο δρόμο που πήγαν. Γιατί? Διότι υπάρχει ένα ρεύμα. Το ρεύμα του κόλπου. Και επομένως θα έπρεπε να κατέβουν χαμηλότερα και να πιάσουν πλέον τον κλάδο αυτό του Gulf Stream που βγάζει ακριβώς στις Ηράκλειες στήλες. Επομένως ο ωκεανός αυτός ήταν γνωστός. Μιλάμε όμως τώρα γιατί? Για το 3.000 χρόνια περίοδο προ Χριστού, όταν είχε αποκατασταθεί το συγκεκριμένο, το σημερινό φυσικο-ωκεανογραφικό καθεστώς. Όταν πάμε πίσω τώρα στην περίοδο που αναφέρει ο Πλάτωνας, πάμε πολύ πίσω. Δεν είχαμε αυτά τα ρεύματα, οι βόρειοι κλάδοι δεν υπήρχαν. Και οπωσδήποτε η στάθμευση ήταν πολύ πιο χαμηλότερα. Και οπωσδήποτε η κατοίκηση δεν ήταν στις περιοχές που κατοικούν σήμερα ή που κατοίκησαν μετά το 5.000, πριν από 5.000 χρόνια ή πριν από 6.000 χρόνια. Αυτό που βλέπουμε σήμερα περίπου έχει διαμορφωθεί πριν από 6.000 χρόνια. Περίπου. Μεταξύ 6 και 5.000 χρόνια πριν. Δηλαδή 3 με 4.000 χρόνια προ Χριστού. Πριν ήταν εντελώς διαφορετικά. Πρέπει να μελετήσουμε λοιπόν όλο το φυσικογεωλογικό γίγνεσθε της εποχής και το φυσικογεωλογικό καθεστώς της εποχής και μετά να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μελετήσουμε και το θέμα της Ατλαντίδας. Υπάρχουν, όπως βλέπετε, πολλά δεδομένα τα οποία μέσα στο μύθο κρύβουν πολύ μεγάλες αλήθειες. Και εδώ ακριβώς η επιστήμη της γεωμυθολογίας αποδεικνύει την ορθότητα των λεγόμενων, ενδεχομένως και των κειμένων που προέρχονται από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Πάμε αμέσως τώρα λιγάκι στον κύριο Παπαμαρινόπουλο για να μας πει το σχόλιο του και να κλείσουμε μαζί του. Μπορούμε να το δούμε. Κύριε Παπαμαρινόπουλε, ακούσατε τον κύριο Μαγιολάκο ότι λέει πως πρακτικά υπάρχουν δεδομένα και θα πρέπει να τα κοιτάξουμε με πάρα πολύ ορθότητα και προσοχή, γιατί σίγουρα έχουν αλλάξει και οι γεωμορφολογικές, αν θέλετε, συνθήκες της γης και των περιοχών αυτών. Βεβαίως. Εκείνο που θέλω να πω είναι καταρχήν ότι συμφωνώ με τον κύριο Μαγιολάκο ότι η επιστήμη της γεωλογίας είναι εκείνη η κατεξοχήν επιστήμη που μπορεί να βάλει σε τάξη γεωμεθολογικά θέματα και να δώσει και χρονολογίες και να δώσει και να κάνει και επανασύσταση είτε ακτών είτε παλαιοποταμών, διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για τον Αλφιό όπως είναι τώρα, αλλά θα πρέπει με γεωλογική έρευνα να τον τακτοποιήσουμε όπως ήταν τότε. Και η ακτή βεβαίως πρέπει να φτάσει εκεί που ήταν, να λάβουμε υπόψη όλα αυτά που λέει ο κ. Μαριολάκος. Είναι μια γοητευτική πλευρά των γεωεπιστημών, στις οποίες συμβάλλουν οι πάντες. Και εκείνο που το οποίο είναι εκπληκτικό είναι ότι πράγματι
τα αρχαία ελληνικά κείμενα, περιέχουν συγκλονιστικές πληροφορίες, οι οποίες πάνε πάρα πολύ πίσω στον χρόνο. Και δεν είναι μόνο μια γενιά, είναι πάρα πολλές γενιές οι οποίες με προφορικό λόγο μετέφεραν η μία μετά την άλλη, μέχρι την εποχή που λέει ο Πλάτων ότι άρχισαν να συνέρχονται σε πόλεις. Mm-hmm. Τότε που συνήλθαν σε πόλεις, άρχισαν να τα βάζουν σε τάξη αυτά. Και θέλω να πω ότι ο Πλάτων ήταν αυστηρός και με τους ποιητές. Δεν ήθελε να αλλάζουν οι ποιητές με τίποτα τις αρχικές απόψεις των οικιστών, τις νόρμες των οικιστών, τις παραδόσεις που οι οικιστές των πρώτων πόλεων είχαν υπόψη τους. Κύριε καθηγητά, για να ολοκληρώσουμε λιγάκι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την επίσημη επιστημονική έρευνα για την Ατλαντίδα, από ό,τι φαίνεται, ο καθηγητής Ρίτσαρντ Φρόιντ από το Πανεπιστήμιο του Χάρτφορντ είναι αυτός που βρίσκεται σε μια συνεχή αναζήτηση επιτόπια στο Γιβραλτάρ κοντά, έτσι. Είναι δηλαδή ότι πιο κοντινό έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ατλαντίδα. Τον Φρόιντ έχουμε επικοινωνήσει επανειλημμένως, έχει διαβάσει τη δικιά μου θεωρία. Ναι, το είπαμε αυτό. Απλά λέω, είναι ότι πιο κοντινό αυτή τη στιγμή υπάρχει σε επιτόπια έρευνα σε ό,τι αφορά τον θρύλο της Ατλαντίδας. Βεβαίως. Αλλά αυτό θα πάρει χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Γιατί υπάρχουν εκεί τα ενζήματα του Γκουαντάλκιβιρ, τα οποία έχουν ένα τεράστια επάχη και δεν είναι εύκολη έρευνα. Δεν θα έχουμε εκεί ένα μαρινάτο να σκοντάψει κάποιος σε κάποιο χώρο και μετά να αρχίσει να σκάβει και να του βγει η Σαντορίνη τόσο εύκολα. Εκεί είναι μια ιστορία πάρα πολύ δύσκολη. Είναι 3 πανεπιστήμια μέχρι τώρα τα οποία δουλεύουν. Το ενδιαφέρον είναι ότι άρχισαν να ασχολούνται και οι Ισπανοί, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το θέμα, γιατί θεωρούσαν ότι οι Κοιλάδες Ανταλουσίες ήταν ένα γεωλογικό λάθος. Θεωρούταν ότι ήταν πάντοτε καλυμμένοι με νερό και δεν μπορούσε να αποδοθεί η δραστηριότητα του ανθρώπου. Αυτό το γεωλογικό λάθος άλλαξε, έγινε άρση του λάθους και όλοι τώρα πλέον σκέπτονται ότι πρέπει να το κοιτάξουν αυτό το χώρο, διότι μπορεί να έχει πολλά ευρήματα, όχι μόνο για την Ατλαντίδα, αλλά και πριν από την περίοδο της Ατλαντίδας, ποιοι ήταν εκεί, πώς ζούσαν και όλα αυτά. Δηλαδή είναι ένα σύνδετο αρχαιολογικό θέμα. Καλώς. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε την επαφή σίγουρα και άλλη φορά. Καλό βράδυ. Και προς όλους τους εκλεκτούς. Καληνύχτα, Σταύρο. Καληνύχτα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Παπαμαρινόπουλο. Θέλω να κάνουμε ένα τελικό σχόλιο από την πλευρά σας. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ρομβέλη. Ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολύ συζητηθεί. Αλλά το γεγονός είναι ότι σήμερα πλέον η επιστημονική έρευνα λαμβάνει άλλα μεγέθη. Όπως ακριβώς γίνεται στο Γιβραλτάρ, αυτή τη στιγμή με 3 πανεπιστήμια να ερευνούν για την πιθανότητα ύπαρξης Ατλαντίδας εκεί. Πού εστιάζετε εσείς σε ό,τι αφορά την ύπαρξη αυτή και αν η αρχαία ελληνική γραμματεία μας παραδίδει και άλλα στοιχεία πέραν από τον Πλάτωνα? Η αρχαία ελληνική γραμματεία έχει κάτι συγκλονιστικά πράγματα και θεωρήσεις. Η διαφορά είναι ότι η εξής, ότι το γνωστικό μας αντικείμενο είναι ελλιπές για να παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι διάφοροι και ιδιαίτερα οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι στην ελληνική γραμματεία. Όσο μαθαίνουμε, όσο εξελίσσεται το γνωστικό μας αντικείμενο, τόσο περισσότερο εννοούμε αυτά τα οποία δεν εννοούσαν, δεν καταλαβαίναμε πριν 200 ή 300 χρόνια. Εκείνο το οποίο άκουσα είναι ότι έχουμε μια σειρά χρονολογιών από την επιστήμη. Επιστήμη κατά τον Αριστοτέλη ήταν η γνώση της αρχικής αιτίας και του αποτελέσματος. Επιστήμη λοιπόν είναι κάτι που θα το αφήσουμε λιγάκι ακόμα κατά την άποψη του Αριστοτέλη, να πούμε λοιπόν την τέχνη και την έρευνα την οποία κάνουμε. Έχουμε λοιπόν μια χρονολογία στο 1400, έχουμε μια χρονολογία 1600, έχουμε μια χρονολογία 1750 και ο κ. Μαργιολάκος, αν λέω καλά το όνομά του, το πάει λίγο μετά το 3000 κτλ. Με την αίρεση ότι εφόσον ψάξουμε και τα οποιαδήποτε. Όμως όλοι αναφερθήκανε στην αξιοπιστία, αν θέλετε, και στις λεπτομέρειες με τις οποίες ο Πλάτωνας καθορίζει το αντικείμενό του. Mm-hmm. Και εκείνο το οποίο θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω, καλό είναι να διαφωνούμε, έχει μια γοητεία στο να διαφωνούμε, ανεξάρτητα με το που θα καταλήξουμε, αυτό ας το αφήσουμε στους τηλεθεατές σας, ο νέκαστος κατά διάνοια έχει που λένε. Πάντως μέχρι να βρεθεί σίγουρα δεν θα έχουμε καταλήξει και η Ατλαντίδα θα παραμένει ένα. Και αν ακόμα βρεθεί, εγώ νομίζω ότι θα έχουμε ορισμένα πράγματα ακόμα να διευκρινίσουμε, να δούμε και να πούμε. Εκείνο το οποίο θα μου επιτρέψετε να επιμένω είναι ότι το ηλιακό ρολόι ήταν ηλιακό ρολόι. Ο ήλιος δεν κάνει λάθος. Ήταν γνωστό, δεν ήταν τυχαίο το ότι οι Έλληνες έκαναν την ημέρα 24 ώρες.
ούτε το κύκλο 360 μίλια, γιατί δεν την κάνουν 24 ώρες και δεν την κάνουν 20, να διευκολύνουν τη ζωή τους. Κάποιο λόγο είχαν. Έχει σημασία λοιπόν το ότι ξέρανε και την περιφέρεια της για να το κάνουν 24 ώρες, ξέρανε την ταχύτητα περιστροφή της, ξέρανε μια σειρά από πράγματα τα οποία εμείς σιγά σιγά τα ανακαλύπτουμε. Έτσι δεν είναι? Ξανά ανακαλύπτουμε. Ξανά ανακαλύπτουμε. Κυρία Μητροπέτρου. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Έχουμε κάνει με το Πανεπιστήμιο Πατρών ένα πολύ πρωτότυπο πίνακα, με τον οποίο χρονολογήσαμε ακριβώς για άλλη μια φορά και από άλλη πλευρά πότε έγινε η σύγκρουση Ατλαντίων και Αθηναίων. Ο Πλάτων αναφέρει στα κείμενά του τους τέσσερις βασιλείς πριν το Θησέα, οι οποίοι αντιμετώπισαν τις επιθέσεις των Ατλαντίων, του Ερυσίχθωνα, του Ερυχθόνιου, του Ερεχθέως και του Κέκροπος. Ακούστε λοιπόν ακριβώς χρονολογήσεις με βάση το πάριο χρονικό και με βάση τον Απολλόδωρο. Λοιπόν, Ερυσίχθων 1555 π.Χ. εννοείται, Ερυχθόνιος 1465, Ερεχθεύς 1405, Κέκροψ 1375, Θησεύς 1285. Με που, όλα αυτά καταλήγουμε. Όλα αυτά. Καταλήγουμε. Δεν είμαστε στο 10.000 π.Χ., είμαστε στο ίμιση της δεύτερης χιλιετίας. Για άλλη μια φορά. Και επίσης, ένα άλλο στοιχείο. Ο Πλάτων αναφέρει, περιγράφει την πρωτεύουσα των Ατλαντίων και την πρωτεύουσα των Αθηναίων. Για την πρωτεύουσα των Αθηναίων έχουμε το εξής. Παράξενο. Περιγράφει λοιπόν ότι στην Ακρόπολη, στη βόρεια πλευρά της Ακροπόλεως, εκείνη την εποχή υπήρχαν εγκαταστάσεις στρατιωτικές, εγκαταστάσεις εισιτίων και υπήρχε και μία κρίνη η οποία στέρευσε. Βρέθηκε αρχαιολογικά, δεν υπάρχει από καμία άλλη ιστορική πηγή. Γεωλογικά βρέθηκε ότι υπήρξε αυτή η κρίνη, μετρήθηκε χρονολογικά ότι ανήκει στο 13ο αιώνα π.Χ. Ναι. Και στέρεψε πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε ένα ιστορικό όλο στοιχείο. Όλο αυτό που μου λέτε, γιατί σας την κλείνουμε βήμα-βήμα. Τελικά, αρχαιολογικά αποδείχθηκε η πρωτεύουσα. Βρέθηκε η περιγραφή της πρωτεύουσας των Αθηναίων. Θέλουμε να βρούμε και την περιγραφή όπως περιγράφει ο Πλάτων και την πρωτεύουσα των Ατλαντίων. Και θεωρούμε ότι αν γίνουν οι κατάλληλες έρευνες στην περιοχή της Ανδαλουσίας, στην Κελτοϊβηρική Χερσόνησο, εδαφικές και υποθαλάσσιες, θα βρεθεί εκεί. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, εγώ θα σας παραπέμψω σε ένα άλλο ερώτημα αυτή τη στιγμή που δεν έχει να κάνει με την Ατλαντίδα. Παρακαλώ. Θέλω τη γνώμη σας ως ειδικός του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών σε ό,τι αφορά την δραστηριότητα που παρουσιάζει αυτή την περίοδο το ηφαίστειο Σαντορίνη. Μάλιστα. Και θέλω να ενημερώσουμε ακριβώς για να μην τυχόν και δημιουργήσουμε τον οποιαδήποτε ανησυχία. Πού είμαστε και πού θα πρέπει να προσβλέπουμε, τι προσδοκούμε. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο περίπου χρόνο, από τέτοια εποχή πέρυσι μέχρι και πολύ πρόσφατα, παρατηρήθηκαν κάποιες ανώμαλες γεωφυσικές μεταβολές που δίνουν την εντύπωση ότι η κατάσταση του ηφαιστείου σε βάθος, στο εσωτερικό, τίποτα ακόμα στην επιφάνεια, ίσως δεν είναι η ίδια με αυτή που ήταν πριν από ένα χρόνο. Το οποίο ίσως δίνει την εντύπωση ότι κάποια διεργασία, όλα αυτά ίσως, όχι μόνο κατ' εμέ, μα έχουν όλοι τοποθετήσει επιστημονικά όργανα, είναι. Βεβαίως, ίσως έχει τους περισσότερους δημογράφους παρακολουθείτε. Είναι παρά όλη η Ελλάδα. Βεβαίως, παρακολουθείτε η περιοχή. Απ' την άλλη μεριά έχω την εντύπωση ότι έχει κάπως μεγαλοποιηθεί το θέμα. Και έχει μεγαλοποιηθεί, θα μου επιτρέψει. Ως προς τι εννοείται, έχει ως προς τον κίνδυνο. Είδα πρόσφατα, πριν από 1-2 εβδομάδες, μέλη της περίφημης επιτροπής, στην οποία εγώ δεν συμμετέχω, και συνεργάτες τους από το εξωτερικό να μιλάνε στο BBC και να το κάνουν πρώτο θέμα. Αυτό λοιπόν αυτομάτως εκθέτει την ίδια την Επιτροπή και δεν καταλαβαίνω πώς αυτό συνδυάζεται με ένα από τα εξέχοντα μέλη της Επιτροπής, τον κύριο Φυτίκα, που μας είπε πριν, μα δεν τρέχει τίποτα. Μα αφού τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής και συνεργάτες τους από τις ΗΠΑ μιλάνε στο μεγαλύτερο και εγκυρότερο, αν θέλετε, τηλεοπτικό δίκτυο του κόσμου, όπως είναι το BBC, και λένε ότι ξέρετε, εδώ πέρα κάτι τρέχει στη Σαντορίνη, και το BBC λέει ότι ο παράδεισος αρχίζει να τρέμει και πάλι. Ας επιφυλαχτούμε γι' αυτό εδώ, διότι δεν γνωρίζουμε ναι. το ακριβές. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχει γίνει μια μεγαλοποίηση. Ναι, ναι. Υπάρχει μια μεγαλοποίηση. Και νομίζω ότι πρέπει να μαζευτεί το θέμα, να έρθει στα σωστά του μέτρα. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση, βεβαίως πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και βεβαίως πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Φοβούμαι ότι αυτή η Επιτροπή δεν έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια της. Ας μην κρίνουμε ναι, ναι. το έργο αυτή τη στιγμή ακόμη της Επιτροπής, γιατί προφανώς αποτελείται από αξιόλογους επιστήμονες. Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω για τον κόσμο που μας παρακολουθεί ναι. είναι, είμαστε σε κατάσταση παρακολούθησης. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος ανησυχίας, διότι έχουμε μπροστά μας τουριστική περίοδο και θα πρέπει τουλάχιστον να λάβουμε και αυτό υπόψη. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι ο επιστήμονος δεν έχει ένα στοιχείο, θα το πει ίσως όχι δημόσια, θα το πει όμως είτε έχουμε τουριστική περίοδο σαφώς. Είτε όχι. Σαφώς, και αυτός εκείνο το οποίο εγώ έχω αντιληφθεί, διότι ασχολούμαι και εγώ με το θέμα, είναι ότι
άμεσος κίνδυνος δεν υπάρχει. Πρέπει να παρακολουθείτε το ηφαίστειο, όπως παρακολουθείτε 24 ώρες το 24ωρο όλος ο ελλαδικός χώρος για το θέμα των σεισμών, για παράδειγμα. Καλώς. Καταλάβατε. Άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεσος κίνδυνος, δεν πρέπει να ανησυχεί κάποιος, το είπε και ο κύριος Φυτίκας, για το αύριο, για το μεθαύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους εσάς. Την επόμενη εβδομάδα με το ιδιαίτερο θέμα τι ακριβώς γίνεται στον άξονα Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος. Θα έχουμε σημαντικό ρεπορτάζ από το συνέδριο του Economist και όχι μόνο, αλλά και παρεμβάσεις από το εξωτερικό ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά πολύ καλύτερα τι ακριβώς θα γίνει με τα ενεργειακά ζητήματα που απασχολούν και τη χώρα μας. Μέχρι τότε, καλό βράδυ. Καληνύχτα.